Κεραυνοβολούντας πηγαίνουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους, καθώς η τιμή της βενζίνης έχει ξεφύγει από κάθε όριο. Πλησιάζει ακάθεκτη τα 2 ευρώ και 10 λεπτά και όλα αυτά μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Τι να πούμε ρε παιδιά, να πούμε, έχει ακριβήνει πολύ το καύσιμο. Δεν βάζουν να πούμε πολύ βενζίνη, δεν το περίμενε και ο κόσμος. Τι να πούμε, δεν ξέρω τι να σου πω. Ο κόσμος τώρα έχει αλλάξει συνήθεια. Εκεί που έβαζε ένα εικοσάρικο, τώρα βάζει ένα δεκάρικο ή τάλιρο. Βάζει 10, βάζει 5, βάζει 15. Άλλοι που είναι πιο άνετοι βάζουν και 20 και 50. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει καμία βοήθεια για το μέσο νοικοκυριό, ούτε fuel pass που ουσιαστικά έδινε τη δυνατότητα ενός δωρεάν γεμίσματος του ντεπόζιτου. Οπωσδήποτε ξάφνιασε και νομίζω ότι θα ανέβει κι άλλο το καύσιμο. Δεν ξέρω τι να το είχαμε συνηθίσει ακόμα και στο 1,8 είχε πάει κάποια περίοδο. Ναι, πιο πίσω ήταν στο 1,8. Τώρα πήγε 2. 2,4, 2,2, 2,3. Υπάρχει κάποια εξήγηση που δίνεται από την αγορά γι' αυτό? Τι να πούμε, δεν ξέρω. Είναι ο φόρος που έχουν βάλει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο κόσμος νιώθει οικονομική ασφυξία με αυτά τα δεδομένα που δημιουργούνται και αλλάζει τις συνήθειές του περιοριζόμενος μόνο σε κοντινές μετακινήσεις. Πολύ δυσκολεύεται και βάζει λίγο. Αφού δεν βγαίνει. Δεν υπάρχει χρήμα. Είναι ένα ηλεκτροσόκ όμως αυτό για την τσέπη, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε είναι ένα ηλεκτροσόκ. Τώρα τι να πούμε, δεν ξέρω, τι να σας πω.